Ο επόμενος καλεσμένος μας ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει καθημερινότητα. Και αν τα ξέρει, και αν τα ξέρει. Τα έχει ακούσει και αρκετές φορές. Και από την Γαλλία και από την Ανατολή. Και από την Ανατολή. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης. Γιατί με αφώσατε τώρα πρώτη κουβέντα αυτή. Τώρα είπα να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτά, να μιλήσουμε για πιο οραματικά. Ωραία, να το πάμε αλλιώς. Να αναστηθήσουμε καταρχάς στον κόσμο τον καλεσμένο μας. Για όσο για όποιον χρειάζεται, ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης είναι για το τυπικό της υπόθεσης. Είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος πλέον. Ακριβώς. Με τον κύριο Σταύρο το Ναουτάκη. Δεν το ξέρει όλος ο κόσμος. Τώρα πρέπει να το μάθει. Το μάθει και αυτό. Σας λοιπόν. Βλέπουν πολύ. Είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρική μεταγραφή. Έτσι. Αφήνει το Δήμο Ηρακλείου, πηγαίνει σε άλλα μετερίζια. Ορίστε, το ξεκινήσαμε τώρα. Πώς θα το έπαιρνε τώρα, πώς θα το πήγαινε αλλιώ λοιπόν. Πώς θα το πάμε στην ποδοσφαιρική μεταγραφή. Ποδοσφαιρική μεταγραφή. Τον κύριο Σαββίδη έχουμε υπάρξει και αντίπαλοι στο μπάσκετ. Ωραία, να το πάω λοιπόν κι εγώ με αθλητική. Γιατί λοιπόν αυτή η μεταγραφή, κύριε Αναστασάκη, γιατί αλλάζετε γήπεδο? Όπως γίνεται συνήθως, άμα τα πας καλά σε μια μικρότερη ομάδα, σου έρχεται η πρόταση να πας σε μια μεγαλύτερη. Εδώ μιλάμε για ένα υψηλότερο επίπεδο, πιο επιτελικό. Νομίζω ότι οι μπαρουτοκαπνισμένες εμπειρίες μου στο Δήμο μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες και για την περιφέρεια. Έχω μια καλή εμπειρία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, εκεί είδαμε από πολύ ψηλά για όλη την Ελλάδα τα ζητήματα. Προσγειώθηκα στη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας του Δήμου Ηρακλείου. Ο μακροβιότερος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Ισχύει. Ναι. Πολλή δουλειά, κοντά στα 300 εκατομμύρια τη μετρήσαμε τώρα, έργα που δημοπρατήθηκαν, ένα πρωτοφανές νούμερο. Καλά αποτελέσματα σε αρκετούς τομείς. Εγώ από μέσα μπορώ να ξέρω τις ρίζες και τις προεκτάσεις της δουλειάς μας. Που έπρεπε να βρείτε και τη χρυσή τομή ανάμεσα σε πολλές πλευρές, συνήθως και στα κυκλοφοριακά και όχι μόνο. Χρυσή τομή δεν βρίσκεται πάντα. Ναι, καμιά φορά ο γόρδιος δεσμός κόβεται, γιατί δεν μπορείς να τη βρεις τη χρυσή τομή και την κοινή συνισταμένη. Το κάναμε και αυτό. Σε πολλά έργα ήταν οι συγκρούσεις μεγάλες. Δηλαδή για την πεζοδρόμηση του κέντρου, πάνω ρωτήσουμε τώρα 1000 κριτικούς. Από αυτό θα ξεκινήσω. 990 θα πούνε κάτι καλό, ότι άλλαξε το Ηράκλειο. Και μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτό το κατόρθωμα, γιατί είναι ένα επίτευγμα το ότι καταφέραμε και το έργο αυτό να τελειώσει και να συμφωνήσουμε οι περισσότεροι και να ληφθεί μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ότι πεζοδρομείται το Ηράκλειο. Το θεωρείτε ως την κορονίδα ενώ της παρουσίας σας στην Δημοχεία? Νομίζω ναι. Είναι το έργο με τη μεγαλύτερη επίδραση στην εικόνα της πόλης. Αντίστοιχα όμως στην καθημερινότητα, εγώ τολμώ να πω ότι το κομμάτι διαμόρφωσης του δημοσίου χώρου, η κοινόχρηστη χώρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε υλοποιήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατασκευής χώρων αναψυχής για παιδιά, παιδικές χαρές, γυμναστήρια, γήπεδα σε όλη την Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Το ότι έχουμε σε κάθε συνοικία ένα τέτοιο χώρο, όσοι είσαστε γονείς, ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι. Ξεκίνησα με τη μεγάλη αγωνία πριν από 10 χρόνια. Τα παιδιά μου ήταν 5 χρονών και 2, δεν είχα πουθενά να τα πάω. Και είπα στην υπηρεσία, λέω, προτεραιότητες βασικές. Τα παιδιά, τα σχολεία να είναι ασφαλή, να έχουμε χώρους της προκοπής για να μπορούμε να τα πηγαίνουμε και να αισθανόμαστε χαρά αλλά και ασφάλεια. Και η δεύτερη προτεραιότητα που έθεσα, λέω, εγώ παιδιά μεγάλωσα σε ένα χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Ξέρω τι σημαίνει καθημερινότητα για έναν άνθρωπο που παλεύει με τα χωράφια ή είναι κτηνοτρόφος. Άρα οπωσδήποτε μια προτεραιότητα στα θέματα της αγροτικής οδοποιίας, της άρδευσης που ήρθε αργότερα και τα καταφέραμε πολύ καλά και εκεί. Έχει κρατηθεί το ισόρροπο ενδιαφέρον, αν θέλετε, για το αστικό και περιαστικό κομμάτι? Γιατί, το ρωτάω αυτό, γιατί κάτοικοι, ας πούμε, σε χωριά περιαστικά θα πούνε ότι εντάξει, ωραίο το κέντρο, ωραία η ανάπλαση, ωραία η εικόνα, αλλά με εμάς τι γίνεται, βρε παιδιά, εδώ πέρα? Σας πω τι γίνεται. Ήρθε ένας προηγούμενος αντιδήμαρχος και πιάσαμε μια κουβέντα. Και λέω, πες μου την κορυφαία στιγμή της δικής σου θητείας στο κομμάτι το αγροτικό, της υποστήριξης της ενδοχώρας. Μου λέει, είχαμε χαρεί πάρα πολύ γιατί κάναμε μία σύμβαση 5.000 κυβικά μπετόν και ήταν πολύ σημαντικό. Του λέω, ξέρεις πόσα κυβικά έχουμε ρίξει εμείς αυτή τη στιγμή μπετόν? 65.000. Μου λέει, 6.500 μάλλον εννοείς. Λέω, 65.000 εννοώ. 260 χιλιόμετρα αγροτικούς δρόμους. Αυτό το εισπράττω τώρα στις περιοδίες, στους οικισμούς. Πάρα πολύ έντονα, δεν διαφημίστηκε, γιατί δεν χρειάζεται να διαφημιστεί. Άλλαξε την καθημερινότητα χιλιάδων δημοτών του Ηρακλείου και ήρθε να συμπληρωθεί από μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στα αρδευτικά δίκτυα. Κάναμε ένα master plan, 375 χιλιόμετρα αρδευτικά δίκτυα υπάρχουν στο Δήμο Ηρακλείου. Ποιος το φανταζότανε,
ένας δήμος που θεωρούμε ότι είναι αστικός έχει τόσο μεγάλη αγροτική δραστηριότητα. Καλά, και... εκεί είχαμε και μία αλλαγή βέβαια με την αρμοδιότητα αυτή της αλλαγής που σας ήρθε εσάς έτσι στην πορεία. Ναι, από να σας πω, αυτή ενώ, ήταν μια δυσάρεστη έτσι, ναι. διαδικασία τον καιρό που συνέβη, γιατί εμείς θεωρούσαμε ότι είμαστε κορεσμένοι. Ναι. Δηλαδή, πώς λέμε καμιά φορά, μας έχει φτάσει μέχρι εδώ, εμείς λέμε, μας έχει φτάσει μέχρι εδώ, μας έχει σκεπάσει το κύμα της καθημερινότητας. Και επειδή γνώριζα ότι η άρδευση είναι κρίσιμη, δηλαδή θέλει άμεση διαχείριση. Άμα σπάσει μια σωλήνα, δεν μπορείς ούτε να κοιτάξεις ωράριο, ούτε να πεις ότι έχεις άλλες προτεραιότητες. Χάνεται νερό που δεν έχουμε πλούσιο και καταστρέφεται μια διαδικασία παραγωγής για ανθρώπους που ζουν από αυτό. Όταν λοιπόν συζητούσαμε με τον Δήμαρχο και με την αρμόδια Γενική Γραμματέα, που είναι και γεωπόνος, είπα: παιδιά, θα την αναλάβουμε την αρμοδιότητα μόνο τύπης. Θα βάλουμε μια υπογραφή, αλλά θα συνεχίσει η ΔΕΙΑΗ να κάνει ό,τι έκανε. Γιατί ποιο ήταν το σκεπτικό, ότι έχει ήδη ένα πολύ μεγάλο χρέος η ΔΕΙΑΗ, δεν εισπράττει από τα τέλη άρδευσης, άρα διωγγώνεται το χρέος της, γιατί χρειάζεται να υποστηρίζει αυτή την δραστηριότητα, επισκευές, επεκτάσεις. Και ο Δήμος άντεχε να σηκώσει αυτή την αριθμία. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν συνέβη μετά. Δηλαδή δεν υποστηριχθήκαμε σε όλο το φάσμα από τη ΔΕΙΑΗ και ξαφνικά είχαμε μία απασφαλισμένη χειροβομβίδα που δεν ξέραμε πώς να τη διαχειριστούμε. Πάντα τον λέω, τον Μανώλη τον Πιολάκη, ένα σπουδαίο μηχανικό που έχουμε, ο οποίος δούλεψε μέρα νύχτα για να μπορεί να διαχειριστεί, να κουλαντρήσει, να το πούμε έτσι και κριτικά, γιατί ταιριάζει, όλο αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Και τα καταφέραμε καλά. Τώρα έχουμε σχέδιο. Κάναμε ακόμα και επεκτάσεις, συνεργαστήκαμε ακόμα και με μια ιδιωτική εταιρεία που προσέφερε δωρεάν ένα έργο για να περιορίσουμε τις απώλειες ύδατος και αντικαταστήσαμε στον πολύ σημαντικό Τηλία ένα μεγάλο προβληματικό κομμάτι του δικτύου. Και γνωρίζω τώρα μέσα από τον υπολογιστή μου σε κάθε σημείο του Ηρακλείου τι δίκτυα έχουμε, τι αντλητικά, πότε επισκευάστηκαν. Πήγαμε λίγο στο μέλλον την άρδευση. Και αυτό που θα απογειώσει βέβαια τις καλλιέργειες και τις δυνατότητες είναι να έρθει το νερό από το βιολογικό πλήρως επεξεργασμένο σε όλη την ποσότητα, 30.000 κυβικά ημερησίως. Λοιπόν, το νούμερο είναι αδιανόητο, δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάχνουμε μετά βρόχινο νερό ή από γεωτρήσεις. Αυτά όμως είναι στο Δήμο Ηρακλείου. Στο παρελθόν. Ο κύκλος, με αγάπη νομίζω, μιλάω. Ναι, ο κύκλος έκλεισε. Τι περιμένει ο κόσμος από τον Γιάννη Αναστασάκη και τι περιμένει ο Γιάννης Αναστασάκης από το μέλλον. Αυτό που οραματίζομαι, αν και δεν μου αρέσουν με τέτοια ρήματα βαρύγδουπα, αυτό που θα ήθελα να κάνω στην περιφέρεια είναι να μεταγγίσω λίγο από την πρακτικότητα που έδειξα ότι μπορώ να έχω στα θέματα, στη διαχείριση των καθημερινών θεμάτων, δύσκολα θέματα, και να λύσουμε περισσότερα ζητήματα με την περιφέρεια. Επικεντρώνεστε αυτό... για να καταλάβω στην εμπειρία του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεχνικά έργα. Θα σας το εξηγήσω στη γιατί, μορφή της περιφέρειας. Για να μην μείνει αυτό. Από το Υπουργείο είχα επαφή με μεγάλα έργα. Δηλαδή και τότε είχε ξεκινήσει η συζήτηση για το ΒΟΑΧ και για το Καστέλι. Δεν καταφέραμε να το βάλουμε το νερό στα βλάκια γιατί υπήρχαν διάφοροι λόγοι που δεν θα ήθελα να μπω τώρα. Είχαμε τρία μεγάλα ζητήματα. Τους δρόμους ανάπτυξης, ένας εκ των οποίων ήταν ο ΒΟΑΧ, αλλά ο ΒΟΑΧ δεν έγινε. Το Καστέλι που έφτασε μέχρι να δημοπρατηθεί, αλλά κατέβηκε η δημοπρασία από μια επόμενη κυβέρνηση. Και το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, η αξιοποίηση δηλαδή του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού. Mm-hmm. Αυτά τα θέματα όπως έρχονται από το 2007 που ήμουν εγώ στο ΕΠΕΧΟΔΕ, είναι επίκαιρα στην Κρήτη σήμερα. Άρα μπορώ να βοηθήσω, ξέρω τις διαδικασίες και έχω και τις επαφές μου στο Υπουργείο, γνωρίζοντας πρόσωπα καταστάσεις πώς λειτουργούν. Ένα άλλο κομμάτι της δραστηριότητάς μου στο Υπουργείο ήταν ο χωροταξικός σχεδιασμός. Δηλαδή, πώς κουμπώνουν οι χρήσεις και τα έργα μεταξύ τους, ώστε να έχουμε αφενός ανάπτυξη, γιατί είναι ζητούμενο, απ' την άλλη όμως να έχουμε προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα, ανάπτυξη που δεν σέβεται το περιβάλλον είναι ανάπτυξη με κοντά πόδια. Πώς θα κουμπώσουμε, για παράδειγμα, για να πάρω έτσι την πάσα από αυτό που λέτε, πώς θα κουμπώσουμε το διευθύνσιο αεροδρόμιο στο Καστέλι με το βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης, με ενδεχόμενο ένα μέσο στην προστασία της παιδιάδας. Με την προστασία της παιδιάδας, αλλά και με την αξιοποίηση εκεί, του. Και με την αξιοποίηση του Καζαντζάκης, για να το δέσω και με αυτό. Ωραία. Να το πιάσουμε αυτό, να κάνουμε ένα περίγραμμα σε αυτό. Ξέρω, βάζω πολλά τώρα και δεν έχουμε τον χρόνο. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Σε ό,τι αφορά το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, από τεχνικής άποψης έχει πάρει το δρόμο του.
Βλέπετε ότι μετά τη υγειονομική κρίση άλλαξε εντελώς ο σχεδιασμός. Μεγάλωσαν οι δομημένες επιφάνειες ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες και να μην υπάρξει νοστισμός. Επειδή ο τουρισμός έδειξε και μέσα στα χρόνια που κατασκευάζεται το αεροδρόμιο ότι μπορεί να έχει πολλαπλάσια μεγέθη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, μεγαλώνει και οι δυνατότητες φιλοξενίας αεροσκαφών και οι αεροδιάδρομοι μεγάλωσαν. Επομένως, συζητάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο αεροδρόμιο που θα παίξει και το ρόλο του κόμβου. Πώς θα πηγαίνουμε όμως εκεί, κύριε Αναστασάκη? Έχει ζήτημα όμως που πρέπει να εξετάσουμε το πώς ακριβώς θα πηγαίνουμε και πώς θα γίνεται η τροφοδοσία του αεροδρομίου. Δηλαδή, θα αρχιστούμε σε βιτιοφόρα που θα είναι κατά εκατοντάδες πάνω στον ΒΟΑΚ. Και όπου θα περνάνε, με τι επιβάρυνση για τα χωριά, για δρόμους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι. Έχουμε λοιπόν ακόμα ζητήματα προς διερεύνηση. Μπορεί να χρειαστεί ένα συμπληρωματικό έργο, το οποίο όμως δεν είναι εύκολο, γιατί μιλάμε για τουριστικές περιοχές. Άρα, οποιοδήποτε σενάριο να γίνεται τροφοδοσία από το βόρειο μέτωπο και όχι από τα αλληλοπεράματα, έχει ζητήματα προς συζήτηση. Κουμπωμένο άμεσα με την κατασκευή του αεροδρομίου και συνδεμένο και με τη δανειακή σύμβαση του ελληνικού δημοσίου, είναι το κομμάτι της αξιοποίησης του Καζαντζάκης. Δηλαδή, τα χρήματα που αντιστοιχούν στην συνεισφορά του δημοσίου του ελληνικού για το Καστέλι εκταμιεύονται μόνο όταν επιδεικνύεται πρόοδος για την αξιοποίηση του Καζαντζάκης. Για να μην έχουμε το φαινόμενο του ελληνικού 20 χρόνια να είναι ένα φάντασμα και να μην υπάρχει ούτε πάρκο ούτε ανάπτυξη. Τώρα όμως γίνεται. Άρα τα έχουν συνδέσει ώστε να πάει πιο γρήγορα η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Θα σας πω ότι ήμουνα στην ομάδα που επεξεργαζόταν την αξιοποίηση του ελληνικού και δεν προχώρησε, γιατί ενώ εμείς είχαμε ένα ρεαλισμό και νομίζω ότι ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος, που έλεγε ένα κομμάτι του ελληνικού θα πρέπει να πάει αντιπαροχή για να μπορούν να αντιληθούν τα κονδύλια ώστε να κάνουμε το υπόλοιπο πάρκο, θα είχαμε και χρήσεις κοινής ωφέλειας, πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπουργεία που θα χωροθετούνταν στο ελληνικό και οι όμοροι δήμοι λέγανε όχι μόνο πράσινο, μόνο πάρκο. Οπότε ναυάγησε, γιατί σαν ιδέα δεν είναι βιώσιμη. Τώρα αυτό που γίνεται στο ελληνικό είναι πολύ πιο αναπτυξιακού χαρακτήρα, κερδοσκοπικού και λιγότερο πράσινο. Δηλαδή χάσαμε μια ευκαιρία τότε. Με αυτή τη γνώση νομίζω ότι μπορώ να συνεισφέρω πολύ στην κουβέντα για το ποια είναι η βέλτιστη αξιοποίηση για το αεροδρόμιο του Καζαντζάκης, ώστε να είναι κάτι που θα είναι βιώσιμο, να είναι όμως πλήρως ανταποδοτικό για τη Νέα Αλικαρνασσό. Δεν γίνεται αυτή η ταλαιπωρημένη περιοχή να μην έχει ένα όφελος από την αξιοποίηση του Καζαντζάκης και βέβαια να καλύψουμε και το έλλειμμα πρασίνου που έχουμε σε όλο το Μητροπολιτικό Συγκρότημα του Ηρακλείου. Ένα κομμάτι που δεν το γνωρίζετε και σας το αποκαλύπτω τώρα είναι ότι σε ένα δεύτερο μεταπτυχιακό που έκανα ασχολήθηκα με τον ήπιο τουρισμό, εναλλακτικό τουρισμό. Δηλαδή έκανα ένα μάστερ διοίκηση επιχειρήσεων και εξειδικεύτηκα στο πώς μπορεί η Κρήτη, ως Κρήτη πια, να αναπτυχθεί περαιτέρω στο κομμάτι του ήπιου τουρισμού. Έγινε μία σύγκριση μεταξύ Σικελίας, Κορσικής, Σαρδινίας, Κύπρου και Κρήτης και αναδείχθηκε το προφανές ότι με ένα τέτοιο φυσικό περιβάλλον φαράγγια περισσότερα από όλη την άλλη χώρα μαζί. Σπήλαια χιλιάδες. Φυσικό κάλο, χλωρίδα, πανίδα σε είδη που μπορούμε να τα συγκρίνουμε με χώρες ολόκληρες ως προς την ποικιλία. Άρα αυτά είναι όλα προς το παρόν λίγο αξιοποιημένα, δεν θα πω αναξιοποιητά, αλλά έχουν πολύ περισσότερα βάζουν περιθώρια. Βάζουν το πλαίσιο και βάζουν τη βάση για να συζητήσουμε, κύριε Αναστασάκη. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας και με εσάς έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είχαμε και πάρα πολλά να ρωτήσουμε ακόμα. Ο Μπάμπης... Έπρεπε να μου κάνετε, να μου δείχνετε το ρολόι, γιατί εγώ από τον ενθουσιασμό πολλές φορές. Θα τα ξαναπούμε. Ατελείωτες ώρες μπορούμε να συζητάμε τον κύριο Αναστασάκη, γιατί έχει διαχειριστεί και πάρα πολλά. Και μπορούμε να συζητήσουμε και για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Μας δείχνει ένα διάρκεια τεσσάρι. Μου αλλάζει το γήπεδο όπως. Εκεί να δείτε συζητήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία. Δεν είπαμε και για το Yale. Πρέπει να το πούμε αυτό. Για τη βράβευση. Την άλλη εβδομάδα, επειδή η δουλειά μας φαίνεται, θα μεταβώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στο Πανεπιστήμιο του Yale, για να παρουσιάσω ό,τι έγινε στο Ηράκλειο τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί αυτό βοήθησε στο να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και αυτό το κατέγραψε το ΙΤΕ. Και κινητοποιήθηκε το ενδιαφέρον της συντάκτριας παγκοσμίως του πρωτοκόλλου της κλιματικής αλλαγής. Άρα θα έχουμε νέα να πούμε πολύ σύντομα. Με καλό ταξίδι και με την επιστροφή. Να είστε καλά. Μπορώ να βρω και κανένα μπασκετμπολίστα στην προκοπή. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ.